Το IFFR, το Institute of Finance and Financial Regulation, διοργανώνει ε, ένα διήμερο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα. Τη διαχείριση των αποθεματικών ταμείων επαγγελματική ασφάλιση, τι τάσει και τι προκλήσει. Έχουμε τη χαρά να είμαστε μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Σκιαδόπουλο, ο οποίο θα μα αναλύσει λίγο το και θα μα πει τι περιμένουμε να ακούσουμε σε αυτό το διαδικτυακό συνέδριο. Κύριε Σκιαδόπουλε, καλησπέρα. Ελπίζω να είναι όλα καλά σε αυτέ τι δύσκολε μέρε. Είμαστε πάλι διαδικτυακά ε, στην επικοινωνία μα. Να μα πείτε δύο λόγια για το συνέδριο που περιμένουμε στι 14 και 15 Δεκεμβρίου. Χαίρετε, κύριε Σπύρου. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για, την, για το βήμα που μας δίνετε, να μιλήσουμε για το συνέδριό μας. Το συνέδριο αυτό, λοιπόν, πραγματεύεται τη διαχείριση αποθεματικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Θα δούμε ό,τι καινούριο αναπτύσσεται διεθνώς ε, αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο χώρο. Θα έχουμε μια σειρά από εξαιρετικούς ομιλητές, οι οποίοι θα αγγίξουν θέματα στη διαχείριση αποθεματικών των ΤΕΑ, στη διαχείριση κινδύνου αυτών, στο σχεδιασμό τους. Θα δούμε κάποιες έξυπνες λύσεις τις οποίες προτείνουν. Για παράδειγμα, θα έχουμε ομιλητές οι οποίοι θα μεταφέρουν την εμπειρία τους από το χώρο των καναδέζικων ΤΕΑ. Όπως ξέρετε, τα, τα ΤΕΑ στον Καναδά είναι από τους μεγαλύτερους θεσμικού επενδυτές στον κόσμο. Μάλιστα, κάποια εξ αυτών επενδύουν και στην Ελλάδα. Ε, συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε με την επένδυση στο ε, αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Ε, Και θα δούμε έτσι, κάποιες έξυπνες λύσεις, τόσο όσον αφορά το σχεδιασμό των ΤΕΑ, θα δούμε για παράδειγμα τα λεγόμενα Smart Default Funds, ε, θα δούμε ποια είναι η συνταγή που έχουν ακολουθήσει κάποια επιτυχημένα ΤΕΑ στο εξωτερικό, την οποία συνταγή θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και εμείς, θα ακούσουμε, για παράδειγμα, ότι τα καναδέζικα ΤΕΑ δεν επενδύουν μόνο ως συμμετέχοντες σε κάποιες εταιρείε τα αποθεματικά τους, αλλά κάποια εξ αυτών πλέον χτίζουν εξ αρχής την επένδυση. Για παράδειγμα, ε, μια τάση που αναπτύσσεται τώρα είναι να συμμετέχουν σε έργα υποδομών εξ αρχής, αναλαμβάνοντας την κατασκευή του έργου. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας, όπου τα επιτόκια είναι πάρα πολύ χαμηλά, Οπότε οι αποδόσεις από πιθανές επενδύσεις, ε, να, ειδικά με χαμηλό κίνδυνο, που θα επιθυμούσαν και οι δυνητικά συνταξιούχοι να είναι χαμηλές αυτές οι αποδόσεις, επενδύοντας όμως απευθείας στο φυσικό προϊόν, σε κατασκευή, για παράδειγμα, υποδομών, ε, δρόμων, ε, σε κτίρια. Επειδή το επιτόκιο είναι πολύ χαμηλό, η καθαρή παρούσα αξία του project αυτού είναι πολύ υψηλή και άρα τα δυνητικά έσοδα θα είναι σημαντικά. Και τέλος θα... Δούμε και θέματα τα οποία άπτονται απευθεία αν θέλετε, στην ελληνική πραγματικότητα. Θα ακούσουμε για έναν από τους ε, δημιουργούς της πρότασης Πισαρίδη, τον ε, Δημήτρη Τοβαγιανό, καθηγητή στο ΕΛΕΣΥ, το σκεπτικό πώς σχηματίστηκε αυτή η πρόταση όσον αφορά το χώρο των ασφαλιστικών ταμείων και ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες. Όπως επίσης θα υπάρχει ένα πάνελ στο τέλος της δεύτερης ημέρας που θα συζητήσει σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων και το θέμα του ΤΕΚΑ, του νέου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος θα ξεκινήσει από 1η-1η του 2022. Θα έχουμε τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου. Το δε πάνελ αυτό θα συντονιστεί από έναν πραγματικά ειδικό στον χώρο των ΤΕΑ με μακροχρόνια εμπειρία στο εξωτερικό σε σημαντικές θέσεις, τον κύριο Θεόδωρο Οικονόμου. Αλλά θα έχουμε και πολύ σημαντικούς εκεί πανελίστες, επίσης από την Γαλλία, και, και από τον Καναδά. Οπότε προσμένουμε έτσι με, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, τι, το τι θα ακούσουμε από τους ειδικού. Τώρα θα θέλετε να μας πείτε λίγο, δύο λόγια περισσότερα για αυτό το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης που έχει δημιουργηθεί και αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. Κοιτάξτε, το ΤΕΚΑ το είναι ένας καινούριο φορέας επικουρικής ασφάλισης. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την εποπτεία των ε, ΤΕΑ, το ελληνικό κράτος προσφέρει μια νέα τέτοια επιλογή στους, στους νέους που εισέρχονται ως εργαζόμενοι στο χώρο. Την ακρίβεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστούν σε αυτό το φορέ. Είναι πολύ σημαντικό διότι ο κάθε ασφαλισμένος έχει το δικό του κουμπαρά, αν θέλετε. Ε, δηλαδή βλέπει ακριβώ τι χρήματα μπαίνουν σε αυτό το κουμπαρά και τι απόδοση θα παίρνει από αυτό το κουμπαρά. Εν υπάρχουν πολύ σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα θέμα είναι το χρηματοδοτικό κενό το οποίο δημιουργείται από το γεγονός ότι εκείνοι που θα ασφαλίζονταν στο παλαιό σύστημα το επικουρικό τώρα δεν θα είναι εκεί, άρα το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει τις επικουρικές συντάξεις των μεγαλύτερων γενεών. Αυτό είναι ένα στίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Την αλλαγή, την αλλαγή, αν με επιτρέπετε, από το αναδιανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό, σωστά. Πολύ, σωστά. πολύ σωστά, Υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πονοκέφαλο που πρέπει να λυθεί. Ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης πρέπει να επιληθεί θα είναι ποια θα είναι η σχέση του νέου αυτού φορέα με τα υφιστάμενα τεά; Διότι ε, ειδικά σε, στις ημέρες μας όπου δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει και λαμπρή οικονομική ανάπτυξη, ε, ξέρετε, ο κάθε ασφαλισμένος θα σκεφτεί που θα δώσει την εισφορά του, θα τη δώσει στο τεά της εταιρεία, του, για παράδειγμα, ή θα τη δώσει στο ΤΕΚΑ. Με δεδομένο ότι η ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική στο ΤΕΚΑ. Άρα το ερώτημα είναι, θα ασφαλίζεται στο ΤΕΚΑ. Άρα το ερώτημα είναι, αν θα δώσει και κάποια επιπρόσθετα χρήματα στο ΤΕΑ τη εταιρεία. Τώρα, εδώ πρέπει να δούμε το σχεδιασμό, πώ θα γίνει, τι κίνητρα θα δοθούν στου ασφαλισμένου, έτσι ώστε να, να είναι και στου δύο φορεί. Και από εκεί πέρα, βέβαια, υπάρχουν προκλήσει. Ε, σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων είναι γεγονός ότι από επιστημονική άποψη, η βιβλιογραφία γενικά δείχνει ότι όταν επενδύουμε σε μακρούς χρονικούς ορίζοντες μπορούμε να πετύχουμε κάποιες θετικές αποδόσεις. Το ζήτημα όμως τώρα είναι σε ποια χρονική στιγμή θα ρευστοποιηθούν αυτές οι αποδόσεις για τον κάθε ασφαλισμένο. Σκεφτείτε για παράδειγμα να πρέπει κάποιο να λάβει χρήματα σε μια περίοδο όπως για παράδειγμα το 2008 στη χρηματιστηριακή κρίση, εκεί θα δημιουργούνται προβλήματα. Βέβαια, το κράτο έχει προνοήσει ότι τα, ε, τουλάχιστον οι αρχικέ εισφορέ των ασφαλισμένων είναι εγγυημένε, δηλαδή ότι και αν συμβεί στι χρηματαγορέ, στι επενδύσει, ε, τα χρήματα, η αρχική εισφορά τουλάχιστον είναι ασφαλισμένη. Αυτό όμω από την άλλη πλευρά, αν δυστυχώ τύχει και πέσουμε σε μια τέτοια περίπτωση που πρέπει να γίνει trigger, όπω λέμε, δηλαδή να εξασχηθεί αυτό το δίχτυ ασφαλείας, αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα θα τα πληρώσει ο φορολογούμενος. Άρα πρέπει να δούμε τέτοια θέματα και επίση πρέπει να δούμε θέματα πώ θα γίνει το asset management, τη διαχείριση των εισφορών των ασφαλισμένων. Για παράδειγμα, ε, δεν θα θέλαμε να δούμε, για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά να, ασφα... να επενδύονται μόνο σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να γίνει μια γεωγραφική διαφοροποίηση, έτσι ώστε ε, να μειώσουμε τους κινδύνους. Οπότε νομίζω έχουμε μια σωρία θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η ιδέα είναι πάρα πολύ καλή η αρχική, αλλά πρέπει να δούμε τον σχεδιασμό και γι' αυτόν τον λόγο κρίναμε χρήσιμο στο προσεχές συνέδριο να συζητήσουμε και τέτοιου είδους θέματα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, θα περιμένουμε να ακούσουμε ε, όλες τις απόψεις στις 14 και στις 15 Δεκεμβρίου. Πριν ε, κλείσουμε τη σύνδεσή μας, θα ήθελα να μου πείτε και δύο λόγια για το IFFR. Ε, Πού βρίσκεστε σήμερα και τι έχουμε να περιμένουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Το IFFR πλέον διανύει τον τέταρτο έτος λειτουργίας του. Είναι ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο, το οποίο... Λειτουργεί υπό την αιγύδα του τμήματο χρηματοοικονομική και τραπεζική διοικητική του Πανεπιστημίου Πυραιό. Συνίσταται σε μια ομάδα, απαρτίζεται αν θέλετε, η βάση του από μια ομάδα από fellows, όπω του λέμε, οι οποίοι είναι τόσο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπω το Cornell, το UCLA, το Chicago, το LSE, το Imperial, το Queen Mary και πολλά άλλα. Ε, όπω επίση και από μια ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα του σε διάφορου χώρου χρηματογορέ διεθνώ. Είναι η πρώην επικεφαλή του George Soros Fund, είναι ο πρώην, το πρώην μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Goldman Sachs. Ε, αντίστοιχα αντίστοιχα, ηγετικέ θέσει έχουμε από μέλη στην Citigroup, ε, σε ασφαλιστικά ταμεία. Είναι η Έλενα Αμβροσιάδου, μία από τι πλέον γνωστέ ιδιοκτήτριε hedge funds, επιτυχημένων hedge funds στον κόσμο. Οπότε το μότο με το οποίο πορευόμαστε είναι Access Connect Share, δηλαδή είναι ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο φέρει σε επαφή το χώρο των αγορών με την ε, επιστημονική γνώση και έρευνα εχμής, μεταλαμπαδεύουμε αυτή τη γνώση. Και το συγκεκριμένο συνέδριο για άλλη μια φορά είναι ένα παράδειγμα αυτού. Έχουμε τρέξει μια σειρά από εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια ε, και συνέδρια τόσο το συγκεκριμένο για το οποίο συζητούμε, το οποίο πλέον είναι η τρίτη φορά που το τρέχουμε το συνέδριο αυτό στη διαχείριση αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων. Συνεργαστήκαμε πέρσι με μεγάλη επιτυχία με την EBRD και διοργανώσαμε ένα διεθνέ συνέδριο πάνω σε ESG και θα το επαναλάβουμε αυτό το συνέδριο πάλι την Άνοιξη. Και φυσικά παρέχουμε και τις υπηρεσίες μας είτε σαν συμβουλευτικά είτε σε επίπεδο training. Οπότε είμαστε έτσι πολύ χαρούμενοι. Θα πρέπει να ευχαριστήσω θερμά όλες τις εταιρείες οι οποίες μας έχουν αγκαλιάσει, έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθειά μας. Έχουμε μια πληθώρα επεταιριών, έχουμε κοινοφελή ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Λάτσι και το Ίδρυμα Λασκαρίδη, το οποίο μας έχουν στηρίξει. Έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδος. Ε, μην αρχίσω τώρα να, μην ε, να μήπως ξεχάσω κάποιον, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντική η προσπάθεια και φυσικά τους Media Partners, ένας εξ αυτών και το Next Deal φυσικά, και θα συνεχίσουμε μια σειρά από δράσεις σε επίκαιρα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και, τις, και την ελληνική αγορά βέβαια και τη διεθνή αγορά ε, όπως είναι το ESG, όπως είναι η διαχείριση αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων όπως είναι το Financial Technology και μια σειρά ακόμα από δραστηριότητες. Μάλιστα κύριε Σκιαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Ραντεβού λοιπόν 14 Δεκεμβρίου για το διαδικτυ... διαδικτυακό συνέδριο συγγνώμη, του IFFR.